Αγώνας δρόμου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον βουλευτή δράμα του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Καραγιαννίδη για να μπορέσει να κατασκευαστεί το εντευκτήριο των φυλακών Νικηφόρου, που παρά το γεγονός ότι η κατασκευή τους κράτησε 14 σχεδόν ολόκληρα χρόνια, το εντευκτήριο ξεχάστηκε και δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Το οποίο δεν παρουσιάστηκε τώρα που ήρθε ο Γενικός Γραμματέας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Φυτράκης. Ήρθε ο κύριος Φυτράκης για να δει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει με τη φυλακή, γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτά που του περιγράφανε για το έργο. Υπάρχει ένα ζήτημα με ένα κτίριο το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ήταν στις πρώτες συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου, του πρώτου και του δεύτερου εργολάβου, δεν έχει κατασκευαστεί. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε τρόπους να βρούμε, είτε με το να κατασκευαστεί, γιατί ο χώρος υπάρχει, είναι κενός εκεί που θα ήταν το κτίριο. Και το πιο δύσκολο πράγμα είναι να αιτιολογήσουμε πού θα είναι οι φυλακισμένοι στις ώρες που θα είναι έξω από τα κελιά τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι δύσκολο, να μπορέσουν να βαφτίσουν κάποιον άλλο χώρο για να, ως χώρο εκπαίδευσης και τα λοιπά. Υπάρχει ένα ζήτημα, θα δούμε πώς θα πάει. Επόμενο βήμα, όπως υπογραμμίζει ο κύριος Καραγιαννίδης, είναι να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες υπάρχουν. Οι ευθύνες, νομίζω μάλλον ότι είναι το δεύτερο βήμα, πρέπει να ζητηθούν, δεν έχω καμία διαφωνία. Απλώς αυτή τη στιγμή, επειδή πατάνε σε διάφορες αποφάσεις στα 15 χρόνια που χτίζονται οι φυλακές, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρεθεί καταρχήν για ποιο λόγο δεν έγινε. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να κατασκευαστεί. Και κατά τρίτον, όντως να ζητηθούν ευθύνες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά από 15 χρόνια όλοι οι προηγούμενοι δεν είχαν ανακαλύψει τίποτα, ή κανένας δεν είχε διαμαρτυρηθεί, ή τέλος πάντων το γνώριζαν και δεν μιλούσαν. Αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι υφίσταται και πρέπει με κάθε τρόπο να βρεθεί μια λύση στο συντομότερο δυνατό. Από την δική της πλευρά, η κυρία Χαρά Κεφαλίδου σημειώνει πως έπρεπε να γίνει μια επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Αρμόδιου Υπουργείου στην περιοχή, και μάλιστα χωρίς να κληθούν όλοι οι βουλευτές, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το πρόβλημα. Οι φυλακές του Νικηφόρου, όπως ξέρετε, είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κοντεύει 15 χρόνια. Είναι ένα έργο λοιπόν το οποίο, τουλάχιστον η εικόνα που υπήρχε μετά τις ερωτήσεις που είχαν κατατεθεί από μένα προσωπικά τον Απρίλιο αλλά και από τους άλλους βουλευτές, ήταν ότι 31 Μαΐου του 2016 παραδίδεται το έργο ολοκληρωμένο, και από εκεί και μετά το μόνο που μένει είναι να βρεθούν χρήματα από τον προϋπολογισμό για να προχωρήσουμε σε προσλήψεις και πιλωτικά να ξεκινήσει να λειτουργεί ένα τμήμα των φυλακών. Αυτό όμως, μετά την τελευταία επίσκεψη που έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης, τον κύριο Φυτράκη, ανατράπηκε η εικόνα, άλλαξαν άρδιντα δεδομένα, και σε μια εγκρυπτό πραγματικά επίσκεψη που έγινε, όπου δεν ενημερώθηκε κανένας από τους βουλευτές παρά μόνο ο κύριος Καραγιαννίδης του ΣΥΡΙΖΑ, μαθαίνουμε ότι λείπει ένα ολόκληρο κτίριο, το εντευκτήριο των φυλακών, που είναι βασικό για τη λειτουργία αυτού του χώρου. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κεφαλίδου υπογραμμίζει πως το γεγονός αυτό καθυστερεί ουσιαστικά την λειτουργία των φυλακών, πράγμα το οποίο καθυστερεί και τις όποιες προσλήψεις αναμενόταν να γίνουν στο κομμάτι του σωφρονιστικού προσωπικού. Θέλω να πω ότι αν αυτό δεν δηλώνει ανικανότητα, αν αυτό δεν δηλώνει ότι πραγματικά δεν ξέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης τι κάνει το Υπουργείο Υποδομών, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Δεν είναι ότι λείπει ένα πόμολο, λείπει ένα ολόκληρο κτίριο, μια κτηριακή υποδομή. Θεωρώ λοιπόν ότι μας εμπέζουν, ότι αυτή η εξέλιξη είναι εξαιρετικά αρνητική, και περιμένω να δω πραγματικά πού θα βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσει να συνεχιστεί το έργο και να μην χρειαστούν άλλα 15 χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Όσο για τον κόσμο που περίμενε μέσα από αυτή τη διαδικασία να ανοίξουν κάποιες θέσεις εργασίας, νομίζω ότι αυτό πια απομακρύνεται, γιατί θα προηγηθεί η κατασκευή και βλέπουμε για τις προσλήψεις.